Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη extra round. Αργήσαμε λίγο, αλλά επιστρέψαμε. Αρκετά μπορώ να πω, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε συνεπείς. Θα είμαστε πιο συνεπείς. Κάθε Τρίτη μαζί σας στο extra round, στη συνέχεια της δεύτερης σεζόν. Κύμωνος Ζακμίαδης, Μάνος Ναυροζήτης. Τι έχουμε, Κύμων? Έχουμε The Battle το Σάββατο. Μιχάλης Αρναούτης, επιστροφή μετά από 14 χρόνια στα Πάτρια Εδάφη. Και μετά από πολύ καλή εμφάνιση που έκανε. Απέναντι στο Χωσεσίτο Λόπες. Κόντρα στον Αβετισιάν, θα παίξει το Σάββατο. Έπαιξε πολύ καλά ο Μιχάλης Αρναούτς, πέτυχε και ένα knockdown στην Καλιφόρνια απέναντι στον Riverside Rocky. Ούτε ο ίδιος ο αντίπαλός δεν το περίμενε να παίξει το σώμα. Όχι, και ο Σονούπο συνέντευξη Χωσεσίτο Λόπες στο fightsports.gr. Θα τα διαβάσετε όλα. Έχουμε ωραία παιχνίδια. Ακόμα μια καλή κάρτα. Μαραθώνιος να πούμε τον Battle. Θα ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς μέχρι που να φτάσουμε στο Μιχάλη Αρναούτη για το πρώτο δεκάγυρο boxing που θα γίνει στην Ελλάδα. Αντίπαλος του Γεωργιανός Καχαμπέρα Βετισιάν. Θα τον δούμε. Προσδοκούμε μια ωραία βραδιά από τον Στέφανο Κωνσταντίνη. Έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη κάρτα για να στηρίξει το Mighty Mike. Οπότε. Ραντεβού το Σάββατο. Στο Taekwondo, έτσι. Στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. 21 Δεκεμβρίου να πούμε. Ξερικό ριτζάκι έχουμε. Έχουμε το Μελέτη που θα παίξει με έναν Ολλανδό, ο οποίος είναι sparring partner του Μούρθελ Γκρέχαρτ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Μελέτης έκανε συγκλονιστική εμφάνιση στο Best Fighter. Ό,τι ήταν αποδείξει εδώ και 3 χρόνια. Το πρόσωπο τη βραδιά ήταν. Και για μένα πιστεύω ότι ο Κακουμπάδας είναι ο best fighter. Παρά το ότι το match του Στέλιου Παπαδόπουλου με τον Μιχαλόπουλο έκλεψε την παράσταση, ήταν ωραίο παιχνίδι. Μία και μοναδική παρατήρηση θέλω να κάνω για όλη την παραφιλολογία που έγινε για τον best fighter. Τώρα, αν είχαν κρασιά πάνω τα τραπέζια, για αυτά εμένα δεν με νοιάζει. Το μόνο που με πείραξε εντός εισαγωγικών ήταν ότι όταν ακύρωσε ο Σοφοκλέος με τον Χατζηχρόνογλου, έπρεπε στη main card να μπει αυτό το παιχνίδι. Για να είναι και αυτά τα δύο παιδιά διεκδικητές του. Κοίτα, όπως και να έχει, η κάρτα ήταν πολύ δυνατή. Η καλύτερη κάρτα Ελλήνων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Δεν το συζητώ. Συμφωνώ απολύτως. Είχαμε και No Limits. Εκεί είχαμε δυνατούς αγώνες. Ο Μπερβέσης επικράτησε του Γιάνκοφ. Ο Γιόρταν Γιάνκοφ, παρότι έρχεται από το kickbox, τρομερός αθλητής ο Γιόρταν. Έφαγε πολλά χτυπήματα του Μπερδέση στο σηκώτη, αλλά τον είδες. Έβγαλε όλους τους γύρους. Δικαιότατη η νίκη του Μπερδέση. Δεν το συζητώ και περιμένω δυσκολότερους αντιπάλους για τον Τάσο. Δεν πρέπει ο Τάσος να παίξει με έναν. Ο Τάσος αξίζει να παίζει με καλούς πυγμάχους και πρέπει να τον δούμε με καλούς πυγμάχους. Είχαμε το επεισοδιακό μάτς της Λιναγδάτου με την Αθανασοπούλου, κέρδισε η Λιναγδάτου. Είχαμε πολλά παράπονα από τις δύο πλευρές. Δεν θα σου πω ότι το παιχνίδι ήταν δυσφήμιση για το άθλημα. Ήταν κακό. Άμα ήταν δυσφήμιση, να μην το βάζανε στην κάρτα. Η Λιναγδάτου για πρώτη φορά έπεσε θύμα παγίδας. Δεν έχει πέσει ποτέ. Συνήθως επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε, γιατί η Αθανασοπούλου μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν η Λιναγδάτου όπως την έχουμε συνηθίσει. Όχι. Καθόλου. Αλλά ούτε η Αθανασοπούλου έπιασε υψηλές αποδόσεις. Θεωρώ ότι η Αθανασοπούλου έπιασε την ψηλότερη δυνατή απόδοση. Απλά τα νεύρα, γιατί πάντα υπάρχει νεύρο σε αυτό το παιχνίδι, τα νεύρα την οδήγησαν σε κάποιες ενέργειες. Ξεπέρασαν του ταλέντου και της διάθεσης τα νεύρα και επικράτησαν και εν τέλει είδαμε αυτό το θέαμα. Ακριβώς. Δεν θέλω να δω άλλο παιχνίδι. Το μόνο που θέλω να δω είναι το βίντεο του αγώνα. Ναι. Αυτό. Ο Μήλος με τον Βαρδάκα. Επικράτησε ο Μήλος. Άλλη μια νίκη. Ο Βαρδάκας πολύ δυνατό παιδί, αλλά ο Μήλος δείχνει ότι πλέον. Δεν είναι τυχαία η πορεία του. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαία. Ο Μήλος χτίζει, ο μυστήριος, το βαφτιστήρι μου. Το νοκάουτ όμως της βραδιάς το πέτυχε ο Μολότοφ. Ο Ντένις Γκρούσκα Μολότοφ, ο οποίος έφαγε πολλά χτυπήματα από το δελί στην αρχή του αγώνα. Αλλά το ένα κέριο το πέτυχε ο Μολότοφ. Ακριβώς. Και τελείωσε το μάτς. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε promo fight. Ανακοινώθηκε ένα ζευγάρι χθες της Δήμητρας Δημητρακοπούλου με την Πέπη Δημητρούκα. Και έχουμε και στο Κίμπο επίσης ένα ωραίο ζευγάρι του Μιχαλόπουλου με τον Φιλιππίδη. Πάρα πολύ ωραία. Τον ψηλό, με ρωτήσεις πάλι. Να πούμε επίσης ότι η Γογόμπι Τάκου, μιας και κάναμε, ξεκινάει και νέα διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θα είναι No Limits ή όχι No Limits, θα είναι το VIP Boxing. Οπότε αναμένουμε και εκεί. Και για box, Κύμωνα, τι θα βλέπεις από εδώ και πέρα? Θα πεις εσύ. Boxing. Δική σου εκπομπή είναι, κάνε παιχνίδι. Το Fight Sports πλέον φιλοξενεί και το Boxing Therapy, καινούργια εκπομπή. Αποκλειστικά για πυγμαχία, ερασιτεχνική, επαγγελματική, διεθνές jet set κάθε Δευτέρα. Θα με εκλεπτούς καλεσμένους. Εννοείται. Θα σε καλέσω και σε έναν τρόπο που κάνεις τα πρώτα σου βήματα στην πυγμαχία. Αυτά. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη με τον απόϊχο του The Battle 8 και τη μεγάλη μάχη του Μιχάλη Αρναούτη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.